ευθύνης όλων μας, των πολιτών, και βεβαίως και η πολιτεία να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να διαθέσει απεριόριστους πόρους στο σύστημα υγείας, ούτως ώστε τον ιό να τον περιορίσουμε και να τον υπερβούμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Το μέτρο μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης κυκλοφορίας, πιστεύετε ότι είναι τραβηγμένο, ότι θα έπρεπε να το έχουμε πάρει ήδη, ή ότι σε αυτή τη λογική που είναι σήμερα η κυβέρνηση, βλέποντας και κρίνοντας, είμαστε σωστά? Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω, ούτε έχω τα δεδομένα μπροστά μου για να κρίνω εάν μπορεί και πρέπει να πάρθει αυτό το μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να δείξουμε την αυτοσυγκράτηση και τον αυτοπεριορισμό που θα κάνει καλό σε όλους μας. Ένα μήνυμα, κύριε Παπά, προς αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα θα θέλατε να στείλετε? Να στείλω ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να τα τηρήσουμε όλοι για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας και το κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι είναι μια στάση ευθύνης. Πάμε λίγο τώρα στα πιο δικά του όσον αφορά το θέμα της οικονομίας. Είστε ικανοποιημένοι ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, από τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση? Ένα γενναίο πακέτο για πολλούς. Ξεκινήσαμε τα 2 δισεκατομμύρια, πήγαμε στα 3, φτάσαμε να συζητάμε για ένα πακέτο 10 δισεκατομμυρίων. Τα χρήματα σε καιρούς τόσο δύσκολους έχει σημασία πού ξοδεύονται και πότε ξοδεύονται. Πότε δαπανώνται και πού δαπανώνται. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε μόνη της ότι το πρώτο πακέτο ήταν ανεπαρκές, όπως είχαμε υπογραμμίσει. Το δεύτερο πακέτο, καταρχήν το 10 δις είναι καλό να μην το χρησιμοποιούμε ως νούμερο, διότι περιλαμβάνει μέσα και όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι ενδέχεται και δύναται να δαπανηθούν σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι μακριά από τη σημερινή στιγμή, και συνεπώς θα σας έλεγα είναι και πολύ λίγο σε θέση να επηρεάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Πού το προσδιορίζετε εσείς, κύριε Παπά, γιατί λέτε δεν είναι 10, να μην λέμε 10. Όχι, όχι, αυτό σας λέω. Ναι. Σας λέω ότι δεν είναι απλά αριθμητικό. Ναι. Είναι ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερα και να δαπανηθούν γρήγορα. Ναι. Αυτό λέμε εμείς. Και κυρίως να δαπανηθούν προληπτικά, όχι κατασβεστικά. Χθες είχαμε μια. Διότι η φωτιά δεν σβήνει. Τι είπατε τώρα πριν από λίγο? Έχετε παράπονα από κλάδους οι οποίοι δεν εντάσσονται. Έχετε πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Προσέξτε. Καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική όμως των κυβερνητικών μέτρων? Ποια είναι η φιλοσοφία τους? Η φιλοσοφία τους είναι να πηγαίνει, αφού έχει διαπιστωθεί το τεράστιο πρόβλημα, και μάλιστα να δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις στον οποίο ο τζίρος έχει πέσει τουλάχιστον 50%, σχεδόν να τον μηδενίσουν. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Ακούσαμε χθες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει μέτρα χαλάρωσης, πάνε οι περιορισμοί που ξέραμε. Πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουμε ένα μαξιλάρι 37 δις. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι γίνεται? Μπορεί να κουμπίσουμε τα χρήματα από αυτό το μαξιλάρι και πρέπει να τα ρίξουμε, και αν πρέπει να τα ρίξουμε στην πραγματική οικονομία και να ουσιαστικά να ενισχύσουμε και όσους πλήττονται και δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί ενδεχομένως, ή να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο αυτούς που ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις για να στηριχθούν? Κύριε Ραβανάκη και κύριε Χουδαλάκη, η ερώτηση πρώτη, αν τεχνικά γίνεται, έχει απαντηθεί και από τους ίδιους τους κυβερνητικούς και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Σταϊκούρα, οι οποίοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης, αξιοποίησης του αποθέματος που άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Το δεύτερο, τι πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή τη στιγμή? Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει εμπιστοσύνη? Να πιστέψει δηλαδή, να εμπιστευτεί το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μεσαίες επιχειρήσεις, ότι το κράτος, το δημόσιο, μπορεί να παρέμβει με τέτοιο εμφατικό και έντονο τρόπο και με διάρκεια τέτοια, που θα αποσοβήσει τις αρνητικές συνέπειες των μέτρων τα οποία λαμβάνονται αναγκαστικά για τον περιορισμό του ιού. Δυστυχώς, οι κυβερνητικές επιλογές επιτείνουν το κλίμα ανασφάλειας και μάλιστα δίνουν κίνητρα για να πηγαίνει ο κόσμος στο σπίτι του και να μην δουλεύει. Η ελληνική οικονομία, για να κρατηθεί, εφόσον υπάρχει τέτοια κρίση στις διεθνείς μετακινήσεις και στο διεθνές εμπόριο, μπορεί να βασιστεί σε δύο πυλώνες. Τις ελληνικές δημόσιες επενδύσεις και την εγχώρια κατανάλωση. Σας ρωτάω λοιπόν, αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν προστατεύουν την εγχώρια κατανάλωση? Δεν την προστατεύουν. Την σπρώχνουν ακόμα χαμηλότερα. Δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να σταματήσουν να δουλεύουν. Αυτό που θέλουμε είναι κίνητρα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν τον κόσμο. Ένα λεπτό, κύριε Παπά. Πρέπει να πω ότι από τα πολλά χρόνια που σας γνωρίζω, αν και έχετε σπουδές στα μακροοικονομικά κτλ., είστε ένας άνθρωπος που βάζει πάντα τον άνθρωπο μπροστά. Εδώ
Η προστασία της δημόσιας υγείας μήπως έχει να κάνει και με τον περιορισμό της κατανάλωσης, στην οποία αναφερθήκατε, και το σταμάτημα της παραγωγής σε κάποια πράγματα. Γιατί πρώτα πρέπει να φυλάξουμε τους ανθρώπους. Το είπα από την αρχή και είπα το εξής, ότι πρέπει να έχουμε απεριόριστους πόρους στο σύστημα υγείας, να τηρήσουμε ευλαβικά τις οδηγίες των ειδικών, ούτως ώστε να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα τους κλάδους της οικονομίας, τους οποίους με διοικητικό τρόπο... Επιτρέψτε μου να το κάνω πολύ πεζά το ερώτημα. Επειδή η οικονομία δεν είναι μόνο τα νούμερα και οι θεωρίες, το ξέρετε καλύτερα, είναι η καθημερινή παραγωγή. Έπρεπε, δεν έπρεπε να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις? Αυτό δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε αυτό. Δεν με καταλαβαίνετε. Αυτό που λέω είναι το εξής. Είναι ότι εδώ πέρα, πέρα από τις επιχειρήσεις οι οποίες με διοικητικό τρόπο κλείνουν, στις άλλες οι οποίες μένουν ανοιχτές και πέφτει ο τζίρος τους, αντί να τους εγγυηθούμε ότι δεν θα χρεοκοπήσουν, αντί να δώσουμε εγγυήσεις και χρήματα για να κρατήσουν το προσωπικό τους και να διατηρήσουν το εισόδημα του προσωπικού τους, τους δίνουμε κίνητρα για να στείλουν τον κόσμο σπίτι του. Μάλιστα. Άκουγα όμως τον κύριο Σκυλακάκη, για παράδειγμα, και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θέλω να κάνουμε μια ζωρή κουβέντα. Άκουγα τον κύριο Σκυλακάκη να λέει: σημασία έχει να έχουμε και χρήματα όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που όλοι ευχόμαστε να τελειώσει και σύντομα, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει χρήμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ρωτάω λοιπόν, πόσα χρήματα, για παράδειγμα, από το μαξιλάρι στο οποίο αναφέρθηκε ο Άρης, θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε και πόσα θα έπρεπε να φυλάξουμε, για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην αξιοποίηση αυτού του αποθεματικού? Αυτό που χρειάζεται τώρα, θα σας πω, δεν θα το αποφύγω το ερώτημα, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι οριζόντια μέτρα γενναία. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα θέλανε να ακούσουν ότι μπορεί το δημόσιο να εγγυηθεί τις αμοιβές των εργαζομένων και την ασφάλισή τους, ότι μπορεί να ρίξει την προκαταβολή φόρου σχεδόν και κάτω από το 50% αν είναι δυνατόν, ότι μπορεί να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης, ότι μπορεί να ρίξει ένα κεντρικό συντελεστή ΦΠΑ. Κοστολόγηση, δηλαδή ακούω τον Νίκο Παπά να λέει 1, 2, 5. Πόσα είναι αυτά τα λεφτά? Για την γάμα των εργαζομένων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα είναι περίπου 1 δις όλο το κόστος. Λοιπόν, είναι βεβαίως για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Απρίλιο. Επιτρέψτε μου, ναι. Επιτρέψτε αυτό μου, λοιπόν, θα κάνει 1 δις το μήνα δηλαδή. Κύριε Χουδαλάκη, είναι επικίνδυνο ήδη από τις πρώτες μέρες των μέτρων, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύμφωνο σταθερότητας και με δεδομένο ότι έχουμε και το μαξιλάρι, το οποίο αν χρειαστεί πρέπει να αξιοποιηθεί, να κινδυνολογούμε για το κόστος των μέτρων και την ενδεχόμενη κρίση. Άρα να πάμε σε οριζόντια μόνιμα μέτρα, τα οποία, να το συνεχίσω εκεί που το άφησε ο Γιώργος, κοστολογούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, από το οικονομικό επιτελείο, γιατί είχατε και συσκέψεις τελευταίες μέρες με τον κύριο Τσίπρα, πόσο περίπου? Μισό λεπτό. Εμείς πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι έχουν κάνει όλες οι υπόλοιπες χώρες. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες χώρες λοιπόν που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα παίρνουν μέτρα της τάξης του 15% και του 20% του ΑΕΠ. Και δαπάνες και κρατικές εγγυήσεις. Το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Μιλάμε με τον επιχειρηματικό κόσμο και τι λέει? Έχει ανασφάλεια. Και αντί να προσπαθήσουμε την ανασφάλειά του αυτή να την καλύψουμε, να αισθανθεί ξανά μία ασφάλεια ότι το δημόσιο μπαίνει με δυναμικό τρόπο στο πεδίο της οικονομίας για να εγγυηθούμε όλοι τα εισοδήματα, τις θέσεις εργασίας και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, διότι θα κλείσουν επιχειρήσεις εάν συνεχιστεί αυτό το καθοδικό σπιράλ, πάμε στην αντίθετη μεριά. Και η αντίθετη μεριά είναι η επιδότηση για μια επιλογή η οποία στέλνει τον κόσμο σπίτι του. Είχαμε μέσα στο Μάρτιο 110.000 απολύσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των μέτρων δεν είναι σε θέση να ανακόψει την τάση των απολύσεων. Πολύ φοβάμαι ότι θα την επιταχύνει. Αυτό λέμε. Άρα θα πρέπει να πάμε σε ένα μείγμα μέτρων, τα οποία μέτρα είναι γύρω στο 15 με 20% του ΑΕΠ, και να καταλάβουμε ότι πρώτον, 1 ευρώ το οποίο δαπανάται στην οικονομία τώρα δεν έχει καμία σχέση με 1 ευρώ το οποίο θα δαπανηθεί στην οικονομία μετά από 6 μήνες. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό, ένα λεπτό, για να μην μας φύγετε στο μπροστά. Αν τα λογαριάζω καλά, μιλάτε για μέτρα για το επόμενο δίμηνο της ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Όχι, παραπάνω. 5. Το 15 με 20% του ΑΕΠ είναι μέτρα τα οποία έχουν αποφασίσει και άλλες χώρες και πρέπει να το κάνουμε. Το 15 με 20% προσπαθώ του ΑΕΠ. Προσπαθώ να το μετατρέψω σε λεφτά. Να το μετατρέψετε και λέω ότι όλες οι χώρες έχουν επιλέξει ένα μείγμα δαπανών και εγγυήσεων αυτής της κλίμακας.
Δεν είναι όμως μόνο ζήτημα κλίμακας. Είναι το ζήτημα της προσέγγισης και της φιλοσοφίας. Τι ένα κάνει λεπτό, η κυβέρνηση για να λύξουμε το θέμα. Όχι. Για να, όχι, να λύξουμε το θέμα της κλίμακας. Θα πάμε στην προσέγγιση. Το θέμα της κλίμακας προσέγγισε η κυβέρνηση ότι είναι ανεπαρκή. Σας παρακαλώ. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητάμε. Κύριε Παπά, αγαπητέ μου Νίκο Παπά, ένα λεπτό. Αν καταλαβαίνω καλά. Θέσμος, αγαπητέ μου Γιώργο Χουδαλάκη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τόσα χρόνια σας γνωρίζω. Έτσι. Εδώ έχουμε το εξής. Σωστό. Έχουμε μια πρόταση από την πλευρά σας που λέει ανεβάστε στο 15 με 20% του ΑΕΠ τα μέτρα. Εγώ ακούω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα 10 δις. Θέλετε ότι δεν είναι 10 δις. Δεν είναι όλα λεφτά, είναι και εγγύηση. Για να σας εξηγήσω. Τα μισά από αυτά όμως, από τα 10, προφανώς είναι πάρα πολύ κοντά στη δικιά σας πρόταση. Μα προσπαθώ να σας πω το εξής. Έχει σημασία το πού το ξοδεύεις το κάθε ευρώ και, και πότε. Άρα εδώ πέρα έχουμε μία σούμα η οποία τεχνιέτως βάζει μέσα και όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, πολλοί εκ των οποίων δεν θα είναι προσβάσιμοι σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη για να κρατήσουν το επίπεδο της απασχόλησης και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Και βεβαίως έχουμε μία λογική η οποία πάει και δρά μόνο υποτίθεται εκ των υστέρων πρακτικά, και πυροσβεστικά. Πρακτικά, αυτό κύριε λέω. Παπά, πρακτικά, πέρα από την ενίσχυση, μια μορφή ενίσχυση θα ήταν, παραδείγματος χάρη, η μείωση της φορολογίας σε φυσικά πρόσωπα και κυρίως σε επιχειρήσεις. Βεβαίως. Και μείωση της φορολογίας και αναστολή καταβολής φόρων. Ένα μείγμα πολιτικής το οποίο θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Αλλά ξέρετε ποια θα ήταν η μεγάλη κίνηση η οποία θα έκανε τον κόσμο των επιχειρήσεων να πει ότι σφίγγει τα δόντια, βάζει και το χέρι στην τσέπη, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάει πολύ καλά και πρέπει να συμβάλλουν και αυτές. Να πει το δημόσιο ότι μπαίνει ισχυρά στο πεδίο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, των οικονομικών συνεπειών, με ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο και δαπανών και εγγύησεων απευθείας στις επιχειρήσεις, έναν Ηρακλή για τις επιχειρήσεις όπως κάνανε για τις τράπεζες πριν λίγους μήνες και βεβαίως ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μπορείτε να το δείτε, είναι προσβάσιμο στο διαδικτυακά, τα μεγάλα έργα δημιουργούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία επέλεξε όλα αυτά τα μεγάλα έργα να τα παγώσει και να κάνει έναν ανασχεδιασμό. Την καλούμε λοιπόν αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής να τα επανεκκινήσει με το σχεδιασμό ο οποίος υπήρχε ήδη, να πέσει χρήμα στην αγορά, χρήμα ευρωπαϊκό διότι ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, χρήμα το οποίο όταν δαπανηθεί το μισό επιστρέφει στο κράτος ως φόρος, να διατηρηθούν και να γεννηθούν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να μείνει η χώρα με περισσότερες υποδομές όταν θα περάσει μπόρα. Κύριε Παπά, να ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την κουβέντα. Ζωηρή. Μια κουβέντα για την εσχροκέρδεια ήθελα να πω. Παρακαλώ, για να κλείσουμε με αυτό. Και με αυτό είδα, να είδα τα πολύ ωραία πλάνα από το αεροδρόμιο. Εδώ υπάρχει, μας έστειλε η Κίνα κυβέρνηση με κυβέρνηση από θέματα σε μάσκες από ό,τι κατάλαβα. Διακρατικά, ναι. Διακρατικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ζήτημα του κύριου Γεωργιάδη. Είναι ζήτημα του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει το κράτος με τους δύο φορείς που μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά, με τον ΙΦΕΤ και την Εθνική Κρατική Αρχή Προμηθειών, να προμηθευτεί τις κατάλληλες ποσότητες, να εγγυηθεί στα νοσοκομεία μας ότι οι υγειονομικοί μας έχουν την επάρκεια που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους, να διατιμηθούν αυτά τα προϊόντα, να διατιμηθούν και να μην λένε για το εγγυημένο ποσοστό κέρδους, αλίμονό μας κιόλας. Να εγγυόμαστε ποσοστό κέρδους σε εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν για την ίδια ποσότητα να το διπλασιάσουν ή να το τριπλασιάσουν ανάλογα με την έκρηξη της τιμής εισαγωγής. Κύριε Παπά, το κρατάμε. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η τελευταία παρέμβαση και πραγματικά εδώ, μέσω διακρατικών συμφωνιών, μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος και την επάρκεια. Προσέξτε, και προφανώς και την ίδια θέμα εμπορίου. Δεν είναι θέμα εμπορίου πλέον. Σαφέστατα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να πάμε στον τελικό στόχο. Ποιος είναι ο τελικός στόχος? Ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας να έχει επαρκή ποσότητα από αυτά τα αγαθά άμεσης ανάγκης. Ευχαριστούμε άρα, πολύ. Νοσοκομεία, φαρμακεία, κρατική παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελπίζω να γίνουν όντως αυτές οι συμφωνίες και τώρα μα που η Κίνα ξαναπήρε μπροστά, καλό είναι αυτό. Να έχουμε όσα χρειάζονται. Πάμε άμεσα στο διαφημιστικό και όταν γυρίσουμε, θα σας πάμε και στο σεισμό. Και θα δούμε και μια άλλη πτυχή του κορονοϊού.